Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ. Η ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ αποτελεί το μεγαλύτερο σήμερα σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης των αποβλήτων που προκύπτουν από τεχνικά έργα, εξκαφές, κατασκευές, κατεδαφίσεις. Και κατά συνέπεια δεν θα μπορούσε και στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος και στα πλαίσια του κύκλου εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται προς τη μήνα αυτής της ημέρας, να μην διοργανώσει μία σειρά δράσεων, όπως σήμερα. Αυτή αποτελεί τη δεύτερη κατά σειρά από τέσσερις δράσεις που έχουμε σχεδιάσει για τον καθαρισμό και τη διαχείριση των αποβλήτων που θα προκύψουν από τους καθαρισμούς αυτούς, ιδιαίτερα επιβαρημένων χώρων με μπάζα, είτε προστατευόμενων περιοχών ενταγμένων στο δίκτυο Natura. Εδώ σήμερα βρισκόμαστε στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στους Λαχανόκηπους, δίπλα στα ΚΤΕΛ Μακεδονίας, μια περιοχή όπου βλέπετε την ανεξέλεγκτη απόθεση των μπαζών. Τα μπάζα, τα οποία είναι ο μεγάλος μας βραχνάς, το ισχυρότερο ρεύμα αποβλήτων στον κόσμο. Στην Ευρώπη 900 εκατομμύρια τόνοι παράγονται ετησίως. Εδώ στην Ελλάδα με 1,5 τόνο ανακάτοικο το χρόνο υπολογίζουμε ότι παράγονται περίπου 10 με 15 εκατομμύρια τόνοι ετησίως. Σήμερα, εδώ σίγουρα η ποσότητα είναι περισσότερη των 6 με 7 χιλιάδων τόνων σαν ποσότητα, σήμερα εδώ. Θα πρέπει να σας πω ότι στην Ελλάδα γενικότερα οι ανεξέλεγκτες αποθέσεις, όπως είναι αυτός ο χώρος εδώ, υπολογίζονται περίπου σε 50 εκατομμύρια τόνους. Μιλάμε, για να κάνει εικόνα ο κόσμος, 10 εκατομμύρια τόνοι είναι περίπου 250 γήπεδα ποδοσφαίρου μεγάλων κανονικών διαστάσεων, καλυμμένα σε ύψος 2 μέτρα με μπάζα. Δηλαδή κάθε χρόνο στην Ελλάδα παράγονται 250 τέτοια γήπεδα ποδοσφαίρου. Εδώ θα πρέπει να πούμε το εξής. Τα νομοθετικά εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση υπάρχουν από το 2010. Υπάρχουν, τι γίνεται. Θέλουμε να κατασκευάσουμε, να κατεδαφίσουμε. Ο παραγωγός του αποβλήτου δηλαδή συμβάλλεται με ένα σύστημα ανακύκλωσης, οδηγεί με ευθύνη του τα μπάζα σε μία μονάδα συνεργαζόμενη με το σύστημα ανακύκλωσης. Εκεί εκδίδονται τα κατάλληλα παραστατικά, τα δελτία παραλαβής, ενημερώνεται το σύστημα, πληρώνονται τα τιμολόγια της ανακύκλωσης και εκδίδεται μία βεβαίωση από το σύστημα προς τον παραγωγό του αποβλήτου. Και ο παραγωγός αποβλήτου χρειάζεται, είναι απαραίτητη προϋπόθεση αυτή η βεβαίωση για να κλείσει το έργο του. Αν είναι στην πολεοδομία για να πάρει το πιστοποιητικό ενεργειακής καταλληλότητας, αν είναι στο δημόσιο έργο για να κλείσει, να ολοκληρωθεί και να πληρωθεί και το τελευταίο τιμολόγιο αποπληρωμής κάποιου έργου.